Ευχαριστούμε τον πατέρα Χρήστο, Χριστοδούλου, ο οποίος μας ομίλησε πνευματικά, τονίζοντας όχι στην κάρτα του πολίτη, αλλά όχι και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δήθεν θα μας διευκολύνει στη γραφειοκρατία. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να διευκολυνθούμε. Δεν θέλουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δεν θα το παραλάβουμε. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Ο τελευταίος ομιλητής, ο οποίος ζήτησε να τον θέσουμε ο ίδιος τελευταίος, θα είναι ο εκπρόσωπος του παλαιού, του πατρίου εορτολογίου, παρασιολογιότατος και γέροντας πατήρ Μεθόδιος. Παρακαλούμε τον γέροντα να έρθει στο βήμα. Εκπροσωπεί όλους τους αδελφούς και μου ανέθεσαν να τον ενημερώσω να κατέλθει, ώστε εκ μέρους και των δύο ιερών συνόδων του Πατρίου Εορτολογίου να εκφράσει την άποψη του Πατρίου Εορτολογίου. Τον ευχαριστούμε. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, τίμιον πρεσβυτέριον, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καταρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω την ευχή της κυρίας Θεοτόκου, της περιβολάρισσας του Αγίους, και δεύτερον, μαζί με όλους τους αδελφούς, να σας πω κι εγώ δύο λόγια. Δεν ήρθα για να σας διδάξω. Είμαι ο τελευταίος από όλους σας. Ήρθα μόνο να σας πω δύο λόγια για τα οποία θα δώσουμε βαρύτητα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε πραγματικά σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες ώρες. Ο εχθρός έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έπρεπε σήμερα εδώ η πλατεία να έχει μαυρίσει από το ράσο. Υπάρχουν τόσοι αρχιερείς, υπάρχουν τόσοι ιερείς, αλλά δυστυχώς ο αγώνας είναι για τους λίγους και για τους εκλεκτούς, για αυτούς τους οποίους έχει προορίσει ο Θεός να δίνουν τη μαρτυρία της πίστεως πάντοτε. Μας το λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, ότι θα έρθει καιρός που θα έρθει ο Αντίχριστος, και για σημείο του και για γνώρισμά του θα έχει το 666. Πολλοί αμφιβάλλουν αν αυτά τα συστήματα είναι του Αντιχρίστου. Υπήρχε ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητος κάποιος που να παρουσιαστεί με αυτό το νούμερο? Μας καλούν να γίνουμε, λέει, πολίτες, να πάρουμε την κάρτα μιας πολιτείας. Ποιας πολιτείας? Η πολιτεία αυτή είναι η πολιτεία της Βασιλείας των Ουρανών ή είναι η πολιτεία της Βασιλείας του Αντιχρίστου? Μας πληροφορεί οι Άγιοι ότι αυτή η Βασιλεία θα είναι η Βασιλεία του τελευταίου δικτάτορου της ανθρωπότητος, δηλαδή του Αντιχρίστου. Μας έχουν προειδοποιήσει οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε: προσέχτε, προσέξετε, διότι θα έρθει
με πονηρία ή κι αν είναι δυνατόν να εξαπατήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε πολλά και διάφορα ότι αυτά δεν είναι τίποτα, ότι μας τα χορηγούν για το καλό μας, για την ευημερία μας. Ξέρετε πόσα τράβηξαν οι Άγιοι οι μάρτυρες, τόσα εκατομμύρια για να κρατήσουν το όνομα αυτό του χριστιανού. Ξέρετε πόσα μαρτύρια, πόσες φυλακές, πόσα αυτά. Τράβηξαν πόσους αγώνες οι Άγιοι Πατέρες οι ομολογητές για να μην χάσουν το όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού, γιατί ο Χριστιανός είναι ταυτισμένος με το όνομα του Χριστού. Όταν ο διάβολος άκουσε ότι οι μαθητές του Χριστού ονομάστησαν χριστιανοί, τότε άρχισε τον πόλεμο και τον αγώνα του εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού μας. Πόσες αιρέσεις, πόσα σχίσματα, πόσοι διωμοί, όλα αυτά για να μπορέσουν να σβήσουν το όνομα αυτό το τιμημένο, το όνομα του χριστιανού. Και σήμερα σε αυτήν την λέλαπα της παγκοσμιοποιήσεως που ζούμε, δεν είναι φανερό ότι προσπαθούν να μας πάρουν αυτό το όνομα? Μας βγάλανε το όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος από την ταυτότητα. Γιατί? Μας έβγαλαν κάρτα ασφαλίσεως. Γιατί? Δηλαδή αρνούμεθα την πρόνοια του Θεού και κοιτάμε πώς θα μας ασφαλίσει ο Αντίχριστος. Ξέρετε ποια θα είναι η ασφάλειά του? Όταν λέει θα επικρατήσει, και όταν δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα λέει στον κόσμο, ελάτε να σας φραγίσω και εγώ θα σας δώσω. Θα δώσει για λίγο καιρό και μετά θα πει άνθρωποι, αφού ο ουρανός δεν βρέχει, αφού η γη δεν βγάζει καρπούς, πώς θα σας δώσω να φάτε? Και τότε θα καταλάβουν όλοι πόσο ξεγελαστήκανε από τα απατηλά αυτά συστήματα του Αντιχρίστου. Γιατί λοιπόν την ελευθερία την οποία μας έδωσε ο Θεός να υπογράψουμε εμείς οι ίδιοι την καταδίκη με τα χέρια μας, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα με το οποίο θα πωλήσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο αντί πινακίου φακής? Ποιος αρνήθηκε τον Δεσπότη Χριστό και έζησε αιωνίως αυτή τη γη? Όλοι κάποια μέρα θα φύγουμε από εδώ και το πρώτο που θα δώσουμε λόγο στο Δεσπότη Χριστό θα είναι αν τηρήσαμε την πίστη μας και την ομολογία μας ανώθευτον. Αυτά προσπαθούν να μας κλέψουν οι άνθρωποι του Αντιχρίστου. Πατέρες και αδελφοί, ο εχθρός δεν είναι πλέον πρώτον πυλών. Έχει μπει μέσα στην ελληνική κοινωνία, έχει μπει μέσα στην εκκλησία, έχει μπει μέσα στην οικογένεια, έχει μπει μέσα σε κάθε σύστημα της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλετε να δείτε, κοιτάξτε πώς μας έχουν κάνει. Μας χώρισαν με τα ημερολόγια, με τις αιρέσεις, με τους οικουμενισμούς και μας έχουν φέρει σε μια τέτοια που να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να πούμε ένα βροντερό όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας στερήσουν την ελευθερία. Μήπως είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο γίνεται σήμερα? Όλοι είπαν τι είναι ο Αντίχριστος, τι θα είναι το σφράγισμα. Εγώ δεν θα περιοριστώ εκεί μόνο. Θα πω κάτι άλλο. Ωραία λοιπόν, σαν καλοί ιατροί βρήκαμε ποια είναι η αρρώστια. Τι πρέπει να κάνουμε? Μήπως κάθε ένας από εμάς είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά που γίνεται σήμερα? Θέλετε λοιπόν να σας πω μερικά παραδείγματα ή μήπως σας κουράζω?
καταδύσαμε την ελληνική κοινωνία, όχι κοινωνία ανθρώπων, αλλά κοινωνία ζώων. Και θέλετε πώς? Επιτρέπει ο Θεός να τα παθαίνουμε όλα αυτά, γιατί αλλάξαμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας αυτά που απαγορεύει ο Θεός ρητός, εμείς να τα κάνουμε σαν μόδα. Και ποιο είναι αυτό? Θα δείτε τις γυναίκες, μας λένε οι πατέρες, να γυρίζουν στους δρόμους και να μην γνωρίζετε αν είναι άνδρες ή αν είναι γυναίκες. Κατηγοράμε τον Ηρώδη γιατί έκανε, λέει, έσφαξε τα νήπια. Ξέρετε ότι 500.000 εκτρώσεις το χρόνο γίνονται μόνο στην Ελλάδα? Βάλαμε το διάβολο μέσα στο σπίτι μας που είναι η τηλεόραση, που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι θα είναι και ο διάβολος μέσα σε κάθε σπίτι και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια. Έχει κάτι καλό να μας δείξει? Όχι. Γιατί οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν τα μέσα ενημερώσεως ξέρουν τι κάνουν. Ξέρουν ότι τον Έλληνα δεν μπορούν να τον υποτάξουν παρά μόνο όταν θα του βγάλουν την πίστη από τον Χριστό και την ελπίδα για την πατρίδα και για την ελευθερία. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί σήμερα να μας πούν τι. Μήπως πρέπει μόνοι μας να στραφούμε και να δούμε πώς και πότε και τι πρέπει να κάνουμε. Μήπως χρειάζεται μετάνοια όπως ο Νινεβίτας? Μήπως χρειάζεται μετάνοια όπως ο προφήτης Δαβίδ? Μήπως χρειάζεται όλοι εμείς οι εγκληματίες που εγκληματούμε εις βάρος του ελληνικού λαού να δώσουμε κάπου απολογία? Μήπως θα πρέπει να μετανοήσουμε για όλα αυτά για να αποφευχθεί η δικτατορία του Αντιχρίστου? Είμαστε λοιπόν όλοι έτοιμοι για να πολεμήσουμε τον Αντίχριστο όσοι μαζευτήκαμε εδώ πέρα? Μα δεν είμαστε άξιοι να αρνηθούμε ούτε μια κάρτα? Δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε το σταυρό μας σαν χριστιανοί? Δεν ξέρουμε να κάνουμε το σταυρό μας? Και όλα αυτά μας φταίει ο ένας και μας φταίει ο άλλος. Είναι πραγματικά φακέλωμα? Είναι πραγματικά μας στερεί την ελευθερία και τα δικαιώματα που μας έδωσε ο Θεός? Ο ίδιος ο Θεός δεν μας στερεί την ελευθερία, αλλά μας αφήνει ελευθέρους να εκλέξουμε ή το αγαθόν ή το κακόν. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να μας πούν και να μας αφαιρέσουν το όνομα που μας έδωσε ο Δεσπότης Χριστός στο βάπτισμα και να μας δώσουν ένα νούμερο, το νούμερο του Αντιχρίστου. Είναι συνδεδεμένο και αυτό με την πίστη μας, γιατί αν δεν αρνηθούμε τη στέρηση της ελευθερίας, δεν θα μπορέσουμε να αρνηθούμε ούτε το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Πατέρες και αδελφοί, ας κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνουμε. Οι εχθροί είναι παντού. Είναι μέσα στην εκκλησία, είναι μέσα στην οικογένεια, είναι μέσα σε κάθε πτυχή της ελληνικής ζωής. Μας υποχρέωσαν και μας υποδούλωσαν στους Ευρωπαίους. Γιατί όλοι αυτοί το ότι είναι άνθρωποι σήμερα το χρεωστούν στην Ελλάδα? Δεν τους χρωστάμε λοιπόν τίποτα, αλλά μας χρωστάνε. Μας χρωστάνε οι Γερμανοί γιατί κατέστρεψαν την Ελλάδα μας. Μας χρωστάνε οι Ιταλοί γιατί κατέστρεψαν την Ελλάδα. Μας χρωστάν όλοι αυτοί που όταν οι Έλληνες έκτιζαν τους Παρθενώνες και εκπολίτιζαν τους λαούς, αυτοί ζούσαν ακόμη μέσα στα σπήλαια. Τους ευχαριστούμε που μας βοηθήσανε, αλλά δεν τους χρωστάμε. Και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η επιβουλή εναντίον της πιστεώς μας, είναι και εναντίον της πατρίδας μας.
βλέπετε τι γίνεται με τη Μακεδονία. Προσπαθούν αυτοί οι οποίοι, οι εθνοπατέρες οι λεγόμενοι, που ξεπούλησαν τα πάντα και μας λένε να βρούμε μια ονομασία να είναι κοινά αποδεκτή και από τους Σκοπιανούς και από εμάς. Ένα είναι και μία είναι η αλήθεια, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Ελλάδα είναι μία και ανήκει στους Έλληνες. Ακούω πολλά και διάφορα. Έρθανε, λέει, στην Ελλάδα και κάνουν απεργία πείνας για να ζητήσουν τα δικαιώματά τους. Όχι, να πάτε στην πατρίδα σας να ζητήσετε τα δικαιώματά σας. Η Ελλάδα είναι μόνο για τους Έλληνες. Δεχόμαστε όλους όσοι είναι ένομοι πολίτες. Αλλά δεν δεχόμαστε όλους αυτούς που ήρθαν εδώ να καταλύσουν την πατρίδα μας και να γίνουμε σκλάβοι χωρίς να το θέλουμε. Ξέρετε τα σχέδιά τους τα οποία έχουν. Θέλουν την Ελλάδα να την κάνουν κομμάτια και η καθεαυτού Ελλάδα να είναι κάτω από τη Λάρισα. Θέλουν τη Μακεδονία να τη δώσουν στα Σκόπια. Θέλουν να δώσουν τη Θράκη στους Τούρκους. Θέλουν να ισλαμοποιήσουν ακόμη και την Αθήνα. Ας μην τους δώσουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα. Μας λένε ακόμη πολλά. Θα μου πεις, ξέφυγες από το θέμα σου. Ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Ποιος σας είπε, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι βουλευτέ, ότι εμείς δεν διεκδικούμε? Όλος ο λαός που βρίσκεται εδώ διεκδικεί. Διεκδικεί τη Μικρά Ασία, διεκδικεί την Ανατολική Ρωμινία, διεκδικεί το Μοναστήριο, διεκδικεί τις καμένες πατρίδες. Ποιος μας μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων? Και φέρνουμε μέσα στην Ελλάδα αυτούς που μας σφαγιάσανε για να ξανασφαγιάσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η πολιτική σας. Κρίμα. Μας λένε και άλλα. Είναι τόσα πολλά. Νομίζετε ότι η Τρόικα έρχεται στην Ελλάδα για να δει αν πραγματικά βαδίζομαι καλά? Έρχεται στην Ελλάδα για να δει βαδίζομαι κατά τον διάβολο ή όχι? Κατεβάζουμε τα σύμβολα που μας λένε αυτοί ότι δεν χρειάζονται. Καταργήσαμε τη σημαία μας που μας λένε αυτοί ότι δεν χρειάζονται. Καταργήσαμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Και αν μεν βλέπουν ότι καλά πάμε και τα καταργούμε, όπως τα καταργούμε, τότε μας δίνουν και άλλα χρήματα. Πάρτε και ξεπουλήστε. Φάτε τα χρήματα των Εβραίων. Ξέρετε τι χρειάστηκε η προδοσία του Ιούδα? Τι χρειάστηκε τα χρήματα? Μόνο για να πάρει το σκηνί το οποίο επνίγηκε. Έτσι θα πνιγούν όλοι όσοι επιβουλεύονται την Ελλάδα μας. Έτσι θα φύγουν όλοι από την Ελλάδα νύχτα όσοι θέλουν να μας κάνουν σκλάβους των Σιωνιστών και του Αντιχρίστου. Εγώ χαίρομαι που βλέπω σήμερα τους δικούς μας ανθρώπους, τον Αρχιεπισκοπό μας, που βαδίζουμε μαζί τον δρόμο αυτό της πίστεως. Εγώ έρχομαι μέσα από την καρδιά μου, παρόλο ότι βρισκόμαστε σε ένα διωμό ανελέητο, και αυτό όχι από Νέρονες ούτε από Διοκλητιανός. Εύχομαι να μας δώσει ο Θεός όλους μαζί να πορευτούμε τον δρόμο αυτό της πίστεως και της ελπίδος τις οποίες έχουμε στον Δεσπότη Χριστό. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Μην ξεχάνατε ένα πράγμα, ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, ότι ο παπάς
που άρχισε τη λειτουργία μας περιμένει να την τελειώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι τα ζωνάκια μας, τα οποία είναι από τον ήλιο μαυρισμένα, μας περιμένουν να πάμε όλοι μαζί να ανάψουμε κεριά στη μεγάλη εκκλησία του γένους μας. Όλοι μαζί, ας πούμε ένα βροντερό όχι, σε κάθε έναν ο οποίος επιβουλεύεται την πίστη μας για την πατρίδα μας, και να του πούμε είτε λέγεται πρωθυπουργός αυτός, είτε λέγεται Αντίχριστος, είτε λέγεται και εγώ δεν ξέρω πώς. Σε λίγο η Ελλάδα δεν θα τον χωράει. Οι Έλληνες ξέρουν να υπομένουν, αλλά ξέρουν και να πολεμούν. Και θα πω ένα και τελειώνω. Όπως οι Άγιοι Μάρτυρες εμεθούσαν από τα αίματα που έβλεπαν να χύνονται εναντίον υπέρ της πίστεως του Χριστού μας, έτσι και εμείς. Ας μιμηθούμε τους Αγίους Μάρτυρας, ας μιμηθούμε τους ήρωας του 21 και ας πούμε μαζί με τον εθνικό μας ποιητή, τον Κωστή Παλαμά, ένα μονάχα θα σας πω, δεν ξέρω άλλο κανένα, μεθύστε από το θάνατο, κρασί του 21, όλοι μαζί στην Αγία Σοφιά.